ξεκινήσω λοιπόν σήμερα εδώ στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο. Η ΕΛΜΕ Αρκαδίας διοργανώνει ημερίδα μαθηματικών στα πλαίσια του 2018, γιατί το 2018 έχει ανακηρυχθεί ως έτος μαθηματικών. Η ΕΛΜΕ Αρκαδίας αντιλαμβάνεται τους σκοπούς και τους στόχους της, που δεν είναι άλλος από την εξύψωση παιδαγωγική και πνευματική εξύψωση των μελών της, αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας, και έχει πάντα ως στόχο τη βελτίωση της παιδείας όσο περνάει από το χέρι της. Γι' αυτό, αν και μας έχετε συνηθίσει σε αμιγώς συνδικαλιστικές δράσεις, σήμερα έχουμε την τιμή εδώ να καλωσορίζουμε τους καλεσμένους μας εισηγητές, επιστήμονες, ερευνητές και πάνω απ' όλα ανθρώπους, που είναι το πιο βασικό, που θα μας μιλήσουν ο καθένας ξεχωριστά και από τη δική του σκοπιά για ένα θέμα, για θέματα των μαθηματικών. Να μην χαλάσω περισσότερο χρόνο. Εγώ θα κάνω μία σύνοψη για τη φιλοσοφία των μαθηματικών. Ο στόχος της θα ήταν περισσότερο να ανάψει φωτιές παρά να δώσει μία συγκεκριμένη γνώση. Και μάλιστα έχω δώσει εδώ στο φοιτητή μου μερικά βιβλία τα οποία χρησιμοποιώ στην ομιλία μου. Μπορεί κανείς, άμα θέλει, να πάει να τα, θα το αφήσω, να τα αντιγράψει και να... Δηλαδή, αν θέλει να κάνει μια πιο εμβρυθή εισαγωγή στη φιλοσοφία, θέλει δουλειά. Δεν γίνεται με μια ομιλία. Η ομιλία ανάβει φωτιές, τίποτα άλλο. Αυτές οι φωτιές, όπως λέτε, ποιες είναι? Για πείτε μας έτσι λίγο ποια είναι η φιλοσοφία των μαθηματικών, έτσι, όσο πιο περιεκτικά μπορείτε. Ας πούμε, τα βασικά προβλήματα που έχει η φιλοσοφία των μαθηματικών είναι το εξής. Τι είναι αυτά με τα οποία ασχολούνται τα μαθηματικά? Υπάρχουν? Και ποια είναι η μεθοδολογία? Πώς παίρνουμε τη γνώση, μαθηματική γνώση? Πώς, από πού και σου, πώς πέφτει αυτό? Με τη διέστηση ή ξέρω εγώ τι ακριβώς. Όλα αυτά τα πράγματα είναι θέματα για τα οποία έχουν για πάρα πολλά χρόνια ένα σωρό ιστορίες. Ο ένας λέει άσπρο, ο άλλος λέει μαύρο, να μην γίνεται ένας χαμός με λίγα λόγια. Γιατί δυσκολευόμαστε στα μαθηματικά και κάποιοι έχουν ταλέντο, ενώ κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να τα ακούν τα μαθηματικά? Και έχω την αίσθηση ότι είναι θέμα δασκάλου κυρίως. Αν ο δάσκαλος, και εγώ τώρα μεγάλος, ήθελα να είχα δώσει μεγαλύτερη προσοχή στα αρχαία νέα. Δεν μπόρεσα να. Λοιπόν, και έχω αρχίσει και διάβαζα μόνος μου. Συντακτικό και τέτοια πράγματα. Και λέω, γιατί να μην τα προσέξω? Δεν υπήρξε κάποιος που να ανάψει φωτιές. Αυτό είναι το θέμα. Άρα η συμβουλή σας στους εκπαιδευτικούς είναι ακριβώς να κάνουν τα παιδιά, αν θέλουμε να μιλήσουμε για τα σχολικά μαθηματικά, να αγαπήσουν το μάθημα. Ναι, να αγαπήσουν το μάθημα. Και ξέρετε, ο δάσκαλος είναι μια πολύ μεγάλη δουλειά και πολύ περίπλοκη. Υπήρξαν περιπτώσεις, θυμάμαι, στο πρώτο έτος. Είχα 60 φοιτητές μέσα. Και κάποια στιγμή, δεν ξέρω πώς γινόταν αυτό, υπήρξαν όμως αρκετές τέτοιες στιγμές όπου δεν άφηγες τίποτα μέσα. Βελόνι να πέσει κάτω, και μάλιστα υπήρχε μία επικοινωνία. Μυστιακή επικοινωνία. Εγώ όταν έκανα το μάθημα στο πίνακα, έπιανα κάποιον να λέει, εσύ πώς βγαίνει αυτό? Και αμέσως το έλεγα, αυτό βγαίνει έτσι. Τα ακούγε από κάτω. Και εν πάση περιπτώσει ήταν ένα πράγμα το οποίο δεν μπορώ να το ξεχάσω. Αυτό είναι διδασκαλία. Αυτό. Και δεν ήμουν εγώ καλός δάσκαλος. Ήταν η συγκυρία τέτοια. Είμαι και θέμα της Τριπολιτσάς. Μόνο που δεν αξιώθηκα στα 40 χρόνια της εκπαιδευτικής μου πορείας να διδάξω στην Τρίπολη. Ούτε ως φροντιστής, ούτε 32 χρόνια δημόσιος. Και αισθάνομαι μεγάλη τιμή που η ΕΛΜΕ Αρκαδίας με κάλεσε να μιλήσω σήμερα εδώ. Σχεδόν όλα είναι μαθηματικά. Για εξηγήστε το μας λίγο. Ξεκινάω από την κβαντική φυσική, πάω στην κλασική μηχανική, πάω στην αστρονομία,
Πάω στην κοσμολογία, λίγα πράγματα βέβαια, μην φανταστείτε τεράστια. Πάω στην οικονομία, γιατί έχω και μια δεύτερη ιδιότητα του οικονομικού. Και άλλα πολλά. Εκεί για τα οποία δεν είχα σχέση, δεν τα έθιξα καθόλου. Π.χ. στη χημεία δηλώνω άσχετος. Υπάρχουν όμως εφαρμογές των μαθηματικών μέσα στη χημεία. Κύριε καθηγητά, θεωρείτε ότι τα μαθηματικά όμως, επειδή είπατε ότι έχετε και την ιδιότητα του οικονομολόγου, καταστρέφουν τη ζωή των ανθρώπων, γιατί βλέπουμε ότι με την κρίση εντός εισαγωγικών καταστρέφουν, βλέπουμε ότι οι αριθμοί, εξαιτίας των αριθμών, δυσκολεύονται οι άνθρωποι, περνούν δύσκολα οι άνθρωποι. Δεν φτάνει οι αριθμοί, οι εγκέφαλοι, με αλφα στερικό, σε στερητικό μπροστά, μια και είστε φιλόλογος. Οι ανεκέφαλοι λοιπόν. Ανεκέφαλοι. Αυτοί οι οποίοι παίρνουν τα στοιχεία, θα τα πω και μέσα, δηλαδή το δούνου του έκανε λάθος τον πολλαπλασιαστή. Τι είναι ο πολλαπλασιαστής? Εάν προσθέσω, μεταβάλω το κεφάλαιο σε μια οικονομία, τι μεταβολή θα έχω στο παραγόμενο προϊόν. Αυτό όμως θέλει μεγάλη προσοχή, θέλει έκριτες πηγές και θέλει και σοβαρούς ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν σοβαροί, μας πήραν στο λαιμό τους παραλίγο να μας ζήσουν στο βάραθρο. Και επειδή είπατε ότι όλα είναι μαθηματικά, γιατί... Σχεδόν όλα. Ναι, σχεδόν όλα. Γιατί θεωρείτε ότι τα μαθηματικά, αν δεν κάνω λάθος, έχουν φανατικούς εχθρούς και φανατικούς φίλους? Το είπε ο κύριος καθηγητής. Είναι θέμα... Δασκάλου. Δασκάλου. Εγώ προσωπικά, εάν έπαιρνα το τι τράβηξα, γιατί φεύγοντας από εδώ από την Τρίπολη, τελειώνοντας την πρώτη ηλικίου, πήγα στην Ιωνίδιο στον Πειραιά. Και είχα καθηγητή, Θεός συγχωρέσει ότι δεν θα τον αναφέρω, ο οποίος με τσαλαπάτησε κυριολεκτικά, καθηγητής μαθηματικών. Θα έπρεπε να ακούω μαθηματικό και να φεύγω. Όμως είναι ο έρωτας αυτός. Τι να κάνουμε, ο έρωτας για τα μαθηματικά. Λοιπόν, όλα είναι ένας έρωτας. Και ο δάσκαλος παίζει σημαντικό ρόλο. Δεν είμαι μαθηματικός, είμαι χημικός μηχανικός. Έρχομαι από τη Θεσσαλία, από τα Φάρσαλα και το θέμα που θα παρουσιάσω είναι το πλαγιογόνιο σύστημα μία καινοτομία. Για εξηγήστε μας λίγο για να καταλάβουμε. Μέχρι τώρα μελετούσαμε τα προβλήματα της γεωμετρίας χρησιμοποιώντας την αναλυτική γεωμετρία με το ορθογόνιο σύστημα. Είναι ένα σύστημα που οι δύο άξονες δένουν δεκάρτα. Έχω κάνει μια εργασία, θεωρώ πρωτότυπη, είναι καινοτομία, η οποία αντί οι άξονες να είναι κάθετοι, είναι πλάγι υπό οποιαδήποτε γωνία και μπορώ να πω ότι είναι μια γενίκευση του ορθοκανονικού συστήματος ή αντίστροφα το ορθογόνιο σύστημα είναι μια περίπτωση του πλαγιογωνίου συστήματος. Είναι γνωστό ότι η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία είναι το αρχαιότερο επιστημονικό σωματείο που υπάρχει στην Ελλάδα. Έχει ιδρυθεί το 1918, άρα φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια συνεχούς και αδιαλείπτου λειτουργίας και προσφοράς. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, το Υπουργείο Παιδείας έχει θεσπίσει το 2018 ως έτος μαθηματικών. Και σε όλα τα σχολεία της Ελλάδος, οι συνάδελφοι μέσα από τους συλλόγους διοργανώνουν εκδηλώσεις. Σήμερα εδώ η Ελμέ Αρκαδίας, και από τη θέση του σχολικού συμβούλου θέλω να την συγχαρώ και να ευχαριστήσω για το διοργάνωση αυτή, διοργανώνει μια εκδήλωση για να προβληθεί η μεγάλη σημασία των μαθηματικών στα πλαίσια του έτους μαθηματικών. Επειδή η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, όπως είπατε, νομίζω ότι έχει στην αρμοδιότητά της και τους διαγωνισμούς, το Φαλή, τον Ευκλήδη και... Έχει τρεις διαγωνισμούς, ναι. Και έχει και το μικρό Ευκλήδη που απευθύνεται στους μαθητές του Δημοτικού. Βλέπετε να υπάρχει ενδιαφέρον, συμμετέχουν παιδιά σε αυτούς τους διαγωνισμούς? Συμμετέχουν πάρα πολλά παιδιά και μάλιστα από τον διαγωνισμό τον τελευταίο, τον Αρχιμίδη, προκύπτει η ομάδα η οποία είναι η Βαλκανική ή η Ολυμπιακή που λαμβάνει μέρος στους παγκόσμιους αγώνες. Να θυμίσω ότι πέρσι πήραμε πολύ σημαντική θέση. Ήρθαμε 12η στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα που έγινε στη Βραζιλία και 3η στην Ευρωζώνη. Άρα λοιπόν είναι μεγάλη επιτυχία της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, διότι εδώ και 100 χρόνια συνεχώς διοργανώνει τέτοιου είδους εκδηλώσεις που τα παιδιά λαμβάνουν μέρος και μαθαίνουν τα μαθηματικά και μαθαίνουν τη μαθηματική εκπαίδευση. Η διδασκαλία, επειδή είστε και σχολικός σύμβουλος, θεωρείτε ότι στη μέση εκπαίδευση είναι αυτή που πρέπει των μαθηματικών?
Κοιτάξτε, κάθε διδασκαλία μπορεί να βελτιωθεί. Εμείς προσπαθούμε και οι συνάδελφοι που δίνουν το καλύτερο για αυτό τους, αλλά και οι σχολικοί σύμβουλοι και οι διευθυντές των σχολείων προσπαθούν να βελτιώσουν το διδακτικό αποτέλεσμα. Υπάρχουν και εγγενείς δυσκολίες. Αυτές προσπαθούμε να τις μειώσουμε όσο μπορούμε. Είναι η χαρά στην πόλη μας, η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, σήμερα διοργανώνει για τα 100 χρόνια αυτή την εκδήλωση, τοπική ΕΛΜΕ της πόλης μας, του νομού μας εδώ. Βέβαια, μιλάμε για τα μαθηματικά. Μιλάμε για την επιστήμη της επιστήμης, για τη βάση των όλων των επιστημών, που αυτοί που ασχολούνται με τα μαθηματικά, γνωρίζοντας πλέον μαθηματικά, μπορούν να ερμηνεύσουν οτιδήποτε και να ασχοληθούν με οτιδήποτε στη ζωή τους. Είναι πολύ σημαντικό ένας άνθρωπος να σκέπτεται μαθηματικά, να λειτουργεί μαθηματικά και να δρά μαθηματικά. Γιατί τα λέω με αυτά. Εγώ είμαι 60 χρονών. Τα μαθηματικά ήταν η βάση που με ξετρέλανε όταν ήμουν μικρός, γιατί έμεινα για τα φροντιστήρια τότε. Και θέλω να σας πω ότι στο σχολείο, αντί για σταυρόλεξο ή οτιδήποτε άλλο, γίναμε ασκήσεις. Έγινε ασκήσεις. Αυτό βέβαια με βοήθησε πάρα πολύ. Πήγα πρακτικό γυμνάσιο, τελείωσα το δεύτερο γυμνάσιο, Ζεβόλαιος, και από τότε που πέρασα και στο Πανεπιστήμιο, αλλά και στο Πανεπιστήμιο, πάντα έπαιρνα κατ' επιλογή τα μαθηματικά για να πάρω το μεγαλύτερο βαθμό. Καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο γνώσεις ήμασταν τότε και προσωπικά εγώ και βέβαια και οι συναδελφοί μου, οι συμμαθητές μου, στα διδάγματα των μαθηματικών. Άρα λοιπόν, από μικρός είχα αντιληφθεί πόσο σημαντικό αυτό το μάθημα και αυτή η επιστήμη στη ζωή μας, στη ζωή. Και με παραξένευσε σήμερα, διότι δεν περίμενα ότι το τελευταίο διάστημα, όταν πήρα αυτή την πρόσκληση, με κάλεσαν εδώ στο Μαγειροπούλιο Θέατρο για τη σημερινή ημερίδα. Το είδα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και γι' αυτό είμαι παρόν εδώ. Άλλωστε, εγώ δεν έχω και τον χρόνο να παρευρίσκομαι σε πολλές ημερίδες. Και χαίρομαι που πραγματικά είναι άνθρωποι αξιόλογοι, άνθρωποι που τα πιστεύουν, που τα υπηρετούν και νομίζω ότι η σημερινή ημέρα είναι τιμητική βέβαια για τα μαθηματικά, διότι όπως είπαμε συμπληρώνονται 100 χρόνια, αλλά θα αποτελεί και μία βάση για τις νέες γενιές να καταλάβουν ότι ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου, είτε σπουδάζεις νομικά, είτε σπουδάζεις φιλοσοφία, είτε σπουδάζεις καθηγητής, είτε οικονομικά ή οτιδήποτε, τα μαθηματικά είναι η βάση πάνω στην οποία στηρίζεσαι προκειμένου να είσαι επιτυχημένος και να ολοκληρώσεις σπουδές του αξιοπρεπέστατα και με μέλλον, θα έλεγα, πάνω στη ζωή σου. Άρα λοιπόν τα μαθηματικά για μένα είναι η βάση. Χαίρομαι που είμαι εδώ και εύχομαι βέβαια κάθε επιτυχία στη σημερινή ημερίδα. Τώρα θα δούμε τι θα μας πούνε οι καλεσμένοι μας, αλλά θεωρώ ότι ό,τι και να πούν θα έχει πολύ ενδιαφέρον και θα μας γυρίσει αρκετά χρόνια πίσω προκειμένου να έρθει στο μυαλό μας όλη αυτή η τρέλα που ως μικρή τότε είχαμε μαθητές πάνω σε αυτή την επιστήμη και η οποία, όπως είπα, ποτέ δεν σε αφήνει, πάντα είναι η βάση για όλα τα υπόλοιπα. Καλώς ορίσατε. Όταν μιλάμε για μαθηματικά, είναι μια πρόκληση. Είναι μια πρόκληση που δεν μπορεί κανείς να αντισταθεί. Είναι η βάση των επιστημών, είναι η βάση του ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου. Αν δεν ξέρεις μαθηματικά ή να ασχολείσαι, το αγαπάς αυτό το πράγμα, δεν θεωρώ ότι θα είσαι και πολύ επιτυχημένος σε αυτό το οποίο επιθυμείς να κάνεις. Και το λέω αυτό, ένας άνθρωπος που πήγε στο πρακτικό γυμνάσιο, που έκανε ιδιαίτερα μαθηματικά πολλά χρόνια, τα οποία και τα έπαιρνε βέβαια και κατά επιλογή στο Πανεπιστήμιο να το πω αυτό, διότι σίγουρα ήταν ο μεγαλύτερος μου βαθμός. Και αυτό βέβαια τα μαθηματικά με πέρασε και στο Πανεπιστήμιο, γιατί πέρασε άρεσε. Και τα λέω αυτά, όχι γιατί τι έκανα εγώ, αλλά η ίδια η ζωή μου έμαθε, ακόμα και σε αυτό που σπούδασα τα οικονομικά, αλλά και σε αυτό που υπηρετώ σήμερα, ότι σε πάρα πολλούς τομείς της ζωής μας, εάν δεν γνωρίζεις και δεν αγαπάς αυτό που κάνεις και δεν γνωρίζεις μαθηματικά, δεν μπορείς, ή γεωμετρία, ή γεωμετρία, ή πολλά ζητήματα που τα βρίσκουμε μπροστά μας. Πολική μηχανική. Περισσότερο δεν ξέρω. Παρότι έχουν τυχαία. Και το λέω με πόνο. Και τα βλέπουμε στην πραγματικότητα. Και την άλλο πράγμα τα θεωρητικά, τα κάνεις και όταν τα ζεις και τα υπηρετείς. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο έγινε σήμερα, εμένα με
πάει και έξω. Δεν το πίστευα. Λέω μαθηματικά, τώρα τι θα πούμε για τα μαθηματικά. Να όμως, οπότε αντελήφθη, εδώ θα γίνουν μια ωραίες παρουσίες από την ΕΛΜΕ, εν όψη βέβαια των 100 χρόνων, που χειμιώνει η μαθηματική ελληνική εταιρεία, και χαιρόμαστε που και η πόλη μας συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Και βέβαια συγχαρώ την ΕΛΜΕ και τους καλεσμένους, οι οποίοι θα υπευθύνουν το λόγο σε όλους μας. Και δεν θα μπορούσα να λείπω. Και χαίρομαι, γιατί δεν χρειάζεται να πάρω περισσότερο χρόνο, αγαπητέ φίλε, που είμαι εδώ παρόν, και είναι το λιγότερο που κάνουμε, νομίζω, για εσάς, για τους φίλους μας, για την πόλη μας, για τους ειδημότες μας, το να δώσουμε ένα θέατρο και να παρευρεθούμε εδώ βέβαια σήμερα, παιδί, με έναν ακόμα περισσότερο. Και θα έπρεπε να βλέπουμε και νεότερα παιδιά, και νέους και νέες, να είναι εδώ. Τα παλιά χρόνια που δεν υπήρχαν ούτε φροντιστήρια ούτε τίποτα, το έλεγα έξω, ο ελεύθερος χρόνος ήταν να γίνουμε ασκήσεις, για να περνάει ο χρόνος μας. Έτσι. Και βέβαια, ποτέ στη ζωή μας, παρότι φτάσαμε αυτή την ηλικία που είμαστε σήμερα, θυμόμαστε πράγματα που τα κάνουμε μετά από πλήρα από 40, 45, 50 χρόνια. Και αυτό βέβαια είναι η αξία που σου δίνουν τα μαθηματικά, που δίνουν στον κάθε άνθρωπο τη δύναμη την οποία έχουν προκειμένου να σε θωρακίζουν με πολλά άλλα πράγματα έξω μόνο από αυτά τα οποία μαθαίνεις. Σας ευχαριστώ που χαίρομαι που είστε εδώ και σας καλωσορίζω και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για τη σημερινή μας συνέντευξη. Ευχαριστώ ότι η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία είναι το αρχαιότερο ελληνικό επιστημονικό σωματείο που έχει ιδρυθεί στην Ελλάδα. Έχει ιδρυθεί το 1918. Άρα λοιπόν φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια συνεχούς διαδιαλείπτου προσφοράς στον πολιτισμό, στην παιδεία και στην επιστήμη. Γι' αυτό λοιπόν η Ελληνική Πολιτεία, το Υπουργείο Παιδείας, καθιέρωσε το έτος 2018 ως έτος μαθηματικών.